Το χειροκρότημα από τους φίλους του ΠΑΣ, καλό λόγο για τον Βαλβέρδε, συνέστημα. Σαν πρώτη σκέψη αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο του ΠΑΣ Γιάννηνα και στον κόσμο του Ολυμπιακού για το χειροκρότημά τους, για την αγάπη που έχουν δείξει και οι δύο. Νομίζω ότι, μπορεί να φανεί λίγο ρομαντικό, αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο με αυτές τις εκδηλώσεις ανεβαίνει ένα επίπεδο, ανεβαίνει ένα σκαλί. Είναι πάρα πολύ ωραίο το δύο ομάδες να χειροκροτούν ένα ποδοσφαιριστή όταν έχει αγωνιστεί και στις δύο ομάδες. Και είναι και πολύ καλό για το ποδόσφαιρο, για τον πολιτισμό του ποδοσφαίρου να βλέπουμε, να βλέπει ο κόσμος τέτοιες εικόνες. Και είναι και ο θησαυρός σας τώρα. Τώρα εσύ περνώντας και μετρώντας πίσω, δεν σε βάζω παλέμακο έτσι, στα 36, είσαι πάρα πολύ ενεργός και με βασικότατο όρο. Αλλά αυτός δεν είναι ο θησαυρός ενός παίχτη. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι ύστερα από μια πολυετή καριέρα το... αυτό τουλάχιστον με κάνει εμένα νιώθω περήφανο είναι ότι μπορώ να κοιτάξω έναν από όλους αυτούς τους φιλάθλους που ήταν εδώ πέρα σήμερα στα μάτια και να του πω ότι έδωσα ό,τι μπορούσα, ό,τι καλύτερο είχα σε κάθε στιγμή του αγώνα, κάθε στιγμή που χρειάστηκε να βοηθήσει την ομάδα μου και αυτό με κάνει πραγματικά έτσι πάρα πολύ χαρούμενο. Έχεις κι άλλα να γράψεις το κοντέρ, τι να περιμένουμε από τον ΠΑΣ αυτή τη σεζόν? Εντάξει, όπως γνωρίζετε είμαστε μια ομάδα που νεφώτισε στην Super League. Βασικός και πρωταρχικός στόχος και νομίζω δεν υπάρχει τίποτα άλλο είναι η παραμονή. Θα είναι δύσκολη χρονιά, πάρα πολύ δύσκολη. Γνωρίζετε ότι τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα δεν κατάφερε να μείνει στη Super League. Είναι ένα μείον για μας, αλλά νομίζω ότι με τη δουλειά και με τη συνεχή προσπάθεια θα τα καταφέρουμε. Ο κόσμος είναι μαζί μας, είδατε ότι στέκεται δίπλα στην ομάδα και η ομάδα αυτή έχει μια δυναμική η οποία την κατατάσσει για μένα στις ομάδες Super League. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμορφα λόγια, ουσιαστικά λόγια, λόγια που από αυτά που